Αμερική. Καλημέρα, Ελλάδα. Χρωστά με όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα πέσουν. Ας θυμίσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦΣ, Γιώργος Σωτηρίου, σκορπίζει ρίγη συγκίνησης μέσα από το F-16. Ο ελληνικός λαός σας τιμά και σας εμπιστεύεται. Ο Σμήναγος Σωτηρίου, ένας από τους πιο έμπειρους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, με 1.800 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του, πετώντας με ένα υπερσύγχρονο F-16 Block 52+, με τους ελιγμούς μάχης, κόβει την ανάσα. Και αποχαιρετά τους χιλιάδες Θεσσαλονικείς που τον παρακολούθησαν με δέος, πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από την παραλιακή λεωφόρο. Τα μάτια όλων στράφηκαν ψηλά όταν εμφανίστηκαν τα μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στον ουρανό της πόλης. Τα υπερσύγχρονα Ραφάλ, αιχμή του δόρατος της πολεμικής μας αεροπορίας, επίσης τα F-16, τα Μοιράζ και τα Φάντομ. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας για άλλη μια χρονιά εξέπεψαν με ηχηρό τρόπο μήνυμα υπερηφάνειας, σιγουριάς, ετοιμότητας και αποτροπής. Και οι εύζωνες της προεδρικής φρουράς, χτυπώντας δυνατά τα τσαρούχια του στη γη για να ακούν οι άγνωστοι νεκροί του έθνους. Το έδαφος σύστηκε από τα άρματα μάχης Λέοπαρντ. Τα πυροβόλα και τα τεθεροκισμένα του στρατοξύρας. Με αφορμή τη σημερινή λαμπρή παρέλαση, θα ήθελα να εξάρω τις ένοπλες δυνάμεις μας, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Μήνυμα για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από το Περιστέρι, όπου παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα διεξάγεται η μεγάλη παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων, η οποία αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν όλες και όλους να αισθανόμαστε ασφαλείς. Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι η διαχρονική απόφαση του ελληνικού λαού, του ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας να προασπίσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ακεραιότητά του. Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, αρχηγών κομμάτων αλλά και των στρατιωτικών και τοπικών αρχών. Οι διαφορές μας με τις γειτονικές χώρες μπορούν μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου να επιληθούν. Η σημερινή μέρα είναι και μία υπόμνηση ότι ο λαός μας γεννήθηκε, αναγεννήθηκε και αγωνίστηκε μέσα στον διαρκή αγώνα, στη διαρκή πάλι απέναντι στη τυραννία. Δεν δεχόμαστε κανενός είδους παζάρι. Θέλουμε σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το μόνο λοιπόν που έχουμε να μοιραστούμε με τους γείτονές μας είναι μια κοινή αντίληψη για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και να είναι αυτή η βάση της ευημερίας και της προόδου όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής. Δεν ζουν οι ψυχές των ανθρώπων χωρίς πατρίδα. Και το χρέος στην πατρίδα απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, απαιτεί σκληρή δουλειά, αρετή και τόλμη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Στην παρέλαση πήραν μέρος επίσης πολιτικά τμήματα, σχολεία αλλά και σύλλογοι, ενώ στο Θερμαϊκό δεσπόζει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς.